Εμείς σήμερα εδώ με την παρουσία μας διαμαρτυρόμαστε για πολλά ζητήματα. Πρώτον, ζητούμε να σταματήσει το lockdown, να λειτουργήσουν με όλες τις απαραίτητες υγειονομικές προϋποθέσεις οι σχολές, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία και να γίνονται δράσεις πολιτιστικές. Ο κόσμος διψάει για τέχνη και για πολιτισμό, να ανοίξουν τα μουσεία. Βέβαια, όλα αυτά με τις απαραίτητες υγειονομικές συνθήκες, όπως είπαμε, να επανέλθουν τα εικαστικά μαθήματα στα σχολεία και επίσης να επιδοτηθούν όσο γίνεται περισσότεροι καλλιτέχνες. Βέβαια, το ΔΣ του Επιμελητηρίου έκανε μια προσπάθεια μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού να κάνει κάποια αγορά από εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι να αγοράσουν έργα, όμως από εικαστικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι η φορολογική, το... Τέλος πάντων, έχουν μικρό εισόδημα. Σε αυτό όμως εντάχθηκαν μόνο 250 καλλιτέχνες. Το συμμετείχνιο έχει 6.000 μέλη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσοι βρισκόμαστε ακόμα στη φτώχεια. Στη φτώχεια και στην ανεργία. Ζητούμε να ανοίξουν όλοι οι χώροι των καλλιτεχνικών και των πολιτιστικών δράσεων.